Γεια σας. Καλώς ανταμώσαμε και πάλι. Καλώς ανταμώσαμε και πάλι σε αυτό εδώ το χώρο όπου πριν 50 χρόνια ξεκίνησε το φεστιβάλ της ΠΝΕ, το μεγάλο του ταξίδι. Τιμάμε λοιπόν σήμερα το ιστορικό πλέον πρώτο φεστιβάλ της ΠΝΕ και του οδηγητή. Τη μεγάλη αυτή πρωτοβουλία που εμπνεύτηκε η ΠΝΕ για να συνδέσει πιο καλά τις ανάγκες, τις προσδοκίες και το μέλλον της ελληνικής νεολαίας με τον αγώνα και τις ιδέες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να φανταστεί ότι το δεντράκι που φυτέψαμε τότε σε αυτό εδώ το γήπεδο θα γινόταν ένα πελώριο δέντρο που θα σκέπαζε όλη την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη. Κι όμως έγινε και μεγαλούργησε. Μεγαλούργησε κόντρα σε κάθε δυσκολία και εμπόδιο. Κόντρα στις απόπειρες απαγόρευσής του. Αλλά και κόντρα στα κύματα της αντεπανάστασης και του οπορτουνισμού. Δικαιολογημένα λοιπόν βροντοφωνάζουμε. Γράψαμε ιστορία, γράφουμε ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο. Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός. Τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί σε μια ιδέα που έχει έρθει η ώρα της. Τα θεμέλια, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, που βάλαμε αποδείχθηκαν πολύ γερά, πολύ βαθιά, ακρόνητα. Τα βάλαμε όλοι μαζί, όλες οι γενιές του αγώνα. Εδώ, σε αυτό το μικρό γήπεδο, συναντήθηκαν τότε όλες οι γενιές του ΚΚΕ και του αγώνα για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια βαθιάς παρανομίας και απίστευτων διώξεων. Για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια σε μια μεγάλη γιορτή χαράς και δικαίωσης. Εδώ ήταν μαζί με τη γενιά της αντιδιατορικής πάλης, μαζί με την νεαρή τότε ΚΝΕ, η δρακογενιά που ίδρυσε και στέριωσε το ΚΚΕ, η ιδρυτικά στελέχη της ΟΚΝΕ, οι πρωταγωνιστές του Μάη του 36 και οι δεσμότες της Ακροναφίας και του Αϊστράτη, η παρουτοκαπνισμένη γενιά της Εθνικής Αντίστασης και του Ηρωικού Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η ανοίγηση της ταξικής πάλης που πέρασαν τα καλύτερα χρόνια τους, τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους, στις φυλακές και τις εξορίες για 10 και 20 χρόνια γιατί δεν υπόγραφαν δήλωση μετανοίας και υποταγής στο βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα. Κι ήταν ακόμη μαζί μας χιλιάδες απόγονοι των ηρώων μας, των εκτελεσμένων από τα έγκατα στρατοδικεία. Ήταν όλες οι γενιές μαζί, παππούδες, παιδιά και εγγόνια. Ήταν η κορύφωση και η πιο συγκλονιστική στιγμή του πρώτου φεστιβάλ. Όλοι μαζί νικητές και περήφανοι γιορτάσαμε τη μεγάλη αυτή γιορτή και ξεπροβοδίσαμε το πρώτο φεστιβάλ στο μεγάλο του ταξίδι. Κι ήταν μαζί μας και ο Ρίτσος με το έργο του και πολλοί ακόμη μεγάλοι ποιητές και συγγραφείς, οι καλύτεροι τραγουδιστές, φημισμένοι σκηνοθέτες και μεγάλοι ηθοποιοί, το θρηλυκό ταμπούρι, η οικαστική μας και γενικότερα ό,τι καλύτερο είχε αναδείξει ο λαϊκός μας πολιτισμός. Να ποιες είναι, σύντροφοι και συντρόφισσες, οι ρίζες και τα υλικά που χτίστηκε το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Να γιατί κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο μαζικό, πιο φωτεινό, πιο δυναμικό, πιο ελπιδοφόρο, πιο ανατρεπτικό. Εκφράζει με μεγάλη ακρίβεια τους αγώνες, τις θυσίες, τους πόθους και τις ελπίδες όλων των γενιών του ΚΚΕ
και του αγωνιζόμενου λαού μας για ένα κόσμο στον πόη των ονείρων μας. Και εκφράζει ακόμη την ακρόνητη πίστη μας, τη μεγάλη μας αισιοδοξία και σιγουριά ότι αυτοί οι αγώνες και όλες οι θυσίες θα δικαιωθούν. Δεν μας τρομάζουν οι θηριωδίες και τα εγκλήματα των υπεριαλιστών, τα ουρλιαχτά και οι απειλές τους, οι κάθε είδους δυσκολίες. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του διοικητή ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένας φωτεινός φάρος προς το μέλλον. Ένα άπαρτο κάστρο αγώνα και διεθνιστικής αλληλεγγύης, φιλίας και συνεργασίες με τις νεολαίες και τους λαούς όλου του κόσμου που μάχονται για να απαλλαγούν από τα δεσμά του υπεριαλισμού. Παλεύουμε χέρι-χέρι με τα παιδιά της Παλαιστίνης και της Κούβας, της Αφρικής, της Ασίας, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, της Τουρκίας και των Βαλκανίων. Ξέρουμε τι θέλουμε και ξέρουμε να αγωνιζόμαστε με πείσμα, αντοχή και σιγουριά για την τελική νίκη. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες του αγώνα, δεν τις υποτιμάμε, αλλά δεν υποτασσόμαστε σε αυτές, τις αντιπαλεύουμε μαχητικά. Οι ιδέες μας είναι ακατανίκητες, γιατί είναι αληθινές και έχουν δοκιμαστεί στην πράξη. Καμιά δύναμη και ποτέ δεν μπόρεσε να τις βάλει στο περιθώριο. Ούτε οι πόλεμοι, ούτε οι δικτατορίες και οι χούτες, ούτε οι εξορίες, οι φυλακές και τα εκτελεστικά αποσπάσματα, ούτε η βαθιά παρανομία, ούτε οι συκοφαντίες, οι διαστρεβλώσεις της ιστορίας, οι αντεπαναστάσεις και ο αντικομμουνισμός. Ούτε οι αστικές κοινωνικές διαδικασίες και οι αυταπάτες που κουβαλούν. Είναι παντοδύναμες γιατί εκφράζουν το καινούριο και είναι μεγάλο κίνητρο για μεγάλα έργα. Ένα τέτοιο μεγάλο έργο είναι και το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια. Εξελίσσεται και κάθε χρόνο γίνεται πιο ελκυστικό για χιλιάδες νέους σε όλη την Ελλάδα, σε πόλεις και χωριά. Είναι ένα μεγάλο εργαστήρι ιδεών όπου κάθε νέος και νέα μπορεί να βρει απαντήσεις σε όλα όσα τον προβληματίζουν, τον πηγώνουν και τον ανησυχούν. Είναι ένα διαρκές προσκλητήριο για πρωτοπόρα δράση και δημιουργία. Ζωντανεύει τις πιο όμορφες, τις πιο δυνατές στιγμές των αγωνιστικών μας παραδόσεων και τις μετουσιώνει σε σύγχρονες συνθήκες, σε πηγή έμπνευσης για νέα ηρωικά επιτεύγματα. Παλεύουμε και τραγουδάμε αντλώντας δύναμη από την πρωτοπόρα καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία μεγάλων μορφών του λαϊκού μας πολιτισμού. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή είναι ο πιο αδιάλακτος και αμήλικτος πολέμιος της υποκουλτούρας, της ύψης και της διαφοράς που το καπιταλιστικό σύστημα παράγει και αναπαράγει σε μαζική κλίμακα. Προβάλλει κριτήρες και αξίες για να στέκονται οι νέοι μας στη ζωή με το κεφάλι ψηλά, αγωνιστικά, με ενδιαφέροντα, με ιδανικά και υψηλές φιλοδοξίες στην προσωπική και κοινωνική του ζωή για ρήξεις και συγκρούσεις με τη σαπίλα και τη βαρβαρότητα που μας περιβάλλει. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, σε λίγες μέρες το φεστιβάλ θα ανοίξει τις πύλες του και θα γιορτάσει τα 50 χρόνια. Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε μια γενική αποτίμηση της προσφοράς του, θα λέγαμε ανεπιφύλακτα. Το φεστιβάλ κάθε χρόνο συμβάλλει αποφασιστικά το άνοιγμα του δρόμου προς το μέλλον. Το δικό μας μέλλον, του λαού μας, όλων των λαών, το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Μας φέρνει πιο κοντά με το πρόγραμμά του και με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών μας παρουσιάζει εικόνες από τη μελλοντική κοινωνία όπου ο εργαζόμενος λαός και τα παιδιά του θα χαίρονται τη ζωή απαλλαγμένη από όλα όσα σήμερα τους πληγώνουν και τους στερούν το δικαίωμα σε μια ευτυχισμένη και αξιοπρεπή ζωή.
Το ντοκιματέρ που σε λίγο θα απολαύσουμε θα επιβεβαιώσει αυτή την εκτίμηση. Το ντοκιματέρ που ετοίμασαν τα παιδιά της ΚΝΕ. Ετούτα τα παιδιά, όπως λέει ο ποιητής μας, φτάνουν από πολύ μακριά, τραβούν πολύ μακριά. Στα σακάκια τους έχουν σταγόνες κόκκινη μπογιά από τις νυχτερινές γραφές ως κύκους. Στα μαλλιά τους έχουν σταγόνες ασβέστη και τσιμέντο από τα κτίρια του μέροντος που χτίζουν. Στα φανελάκια τους έχουν κρυφές σταγόνες αίμα από τις πληγές τους που χαρίζουν στον κόσμο για να γεννηθούν τριαντάφυλλα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ξαναπιάσαμε το νήμα από την αρχή και συνεχίζουμε πιο έμπειροι, πιο όριμοι και πιο αποφασισμένοι ως τελική νίκη. Ο 20ος αιώνας θα είναι αιώνας των λαών και νικηφόρων σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Ζήτω τα 50 χρόνια του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του ομιλητή. Γεια σας.